Με απόλυτη επιτυχία παρά τη βροχόπτωση, διοργανώθηκε από τις Ακαδημίες του Ποντιακού που υπάγονται στο δίκτυο PAOK Academy το 4ο Αιαρινό Φεστιβάλ Παιδικού Ποδοσφαίρου. Το τουρνουά συμπεριλήφθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για το 4ο Αιαρινό Φεστιβάλ Παιδικού Ποδοσφαίρου. Είναι κάτι το οποίο είναι πλέον θεσμός. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ, όπως λέει και η ονομασία, το οποίο έχει καθαρά παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Φιλοδοξούμε με τη βοήθεια τη δική μας, του Δήμου Αλεξανδρούπολη, να το κάνουμε ως θεσμό, να το καθιερώσουμε ως θεσμό και κάθε χρόνο να συμμετέχουν όλο και περισσότερες ομάδες. 7 λοιπόν ομάδες συμμετέχουν από τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης και άλλες τόσες περίπου από την Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Η διοργάνωση χωρίστηκε σε δύο κομμάτια, το πρωινό και το απογευματινό. Τις πρωινές ώρες το φεστιβάλ περιέκλειε δράσεις για ακαδημίες από την Αλεξανδρούπολη αλλά και τις σφαίρες. Λιλιπούτοι αθλητές κατηγορίας Pro Junior και Μπαμπίνι συμμετείχαν σε κάποια ειδικά επιλεγμένα παιχνίδια παιδαγωγικού χαρακτήρα αρχικά, ενώ αργότερα ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις του τουρνουά. Για πέρα, τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. Σε ποιες ακαδημίες αγωνίζεσαι? Ποντιακού βλέπω, ε. Δεν κάνω λάθος. Όχι. Χρήστο, εσύ σε ποια ακαδημία παίζεις? Στην Καποδοκία. Εσένα αγαπημένο σου παίκτης ποιος είναι? Είναι ο Νεϊμάρ και ο ίδιος. Πώς πέρασες σήμερα στην εκδήλωση, παίξατε? Ναι. Για πες μου, πώς αισθάνθηκες, πώς πέρασες? Καλά. Πώς πέρασες σήμερα στο τύρι? Τέλεια. Τέλεια ήτανε? Ναι. Αμένος παίξεις ποιος είναι, ο Μάνταλος? Ναι. Θες να του μοιάσεις να μεγαλώσεις? Ναι. Τι σου αρέσει, για πες μου λίγο, τι σου αρέσει στο Μάνταλο? Ότι έχει ωραία τεχνική, μοιράζει ωραία την μπάλα και βοηθάει πολύ στην κυκλοφορία. Λίγες ώρες αργότερα, σειρά πήραν παιδιά κατηγοριών junior και προπαιδικού των ομάδων του ΠΑΟΚ, της Σκόντα Ξάνθη, του Σπάρτακου Κομωτινής που υπάγεται στο δίκτυο Ακαδημίων της ΑΕΚ και φυσικά του διοργανωτή Ποντιακού. Πιστεύω ότι πρέπει να τέτοιες διοργανώσεις να γίνονται, να τις στηρίζει όλος ο κόσμος και να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να μπορέσουν να αποδώσουν και να δείξουν το ταλέντο τους. Γιατί το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός φέρνει τον κόσμο πιο κοντά. Πιο κοντά σε όλους, γιατί εδώ δεν υπάρχει ανεδιοτέλεια, υπάρχει χαρά. Πριν την έναρξη των απογευματινών αναμετρήσεων, τιμήθηκε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ με συμμετοχές και στην Εθνική Ελλάδος Νίκος Αλαβάντας από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Ευάγγελο Λαμπάκη. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον πρόεδρο του Ποντιακού, τον κύριο Παντελίδη, τον Δήμαρχο, για αυτή την τιμητική πλακέτα που μου έχουν δώσει και να του συγχαρώ για την εκδήλωση αυτή. Είναι ένας άνθρωπος ήρεμος, με προσωπικότητα εκπληκτική, αδαμάντινο χαρακτήρα και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα σπορ και ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο σφυριλατούν προσωπικότητες και χαρακτήρες και βγαίνουν μέσα στην κοινωνία πολύ δυναμικά.